Καλησπέρα, κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα, τι κάνουμε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Μια χαρά. Ως προέκτες πάντως αυτών που λέγατε λίγο νωρίτερα, από χτες πήγε για την Δευτέρα και ίσως να πάει και λίγο πιο μετά, εύχομαι να μην πάει. Η όλη αυτή η υπόθεση του Πανετολικού και του Μέλη Γενέστε όσον αφορά τον Μπαράζ, το οποίο περιμένει η Βέρεια για το αν θα παίξει με την Λαμία ή τον Απόλλωνα Σμήνη σε αυτά τα δύο παιχνίδια με φόντο την θέση στην Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Φαίνεται πως ενδεχομένως να αλλάξει ίσως και λίγο ο τηλεοπτικός χάρτης, να το επισημάνουμε και αυτό, είτε λόγω της έλευσης του Ολυμπιακού από την Νόβα στην Κοσμοτέ, είτε και της μετακίνησης ενδεχομένως μίας ακόμη ομάδας μέσα στις επόμενες μέρες. Θα φανεί αυτό στην πράξη και στο χειροκρότημα. Αυτά όσον αφορά και για τον Άρη, λες? Οποίο... Όχι, δεν αναφέρομαι στον Άρη. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ήταν στην Νόβα την περσινή αγωνιστική περίοδο και νομίζω ότι θα αποτελέσει κατ' εμέ και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες γρίφο για δυνατούς λίτες σε ποια από τις δύο πλατφόρμες θα βρίσκεται για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Νόβα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, γιατί όπως λένε και οι πληροφορίες έχει διετές κλειστό συμβόλαιο, δηλαδή για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε και για την επόμενη. Έτσι, δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Ο Ατρόμητος επίσης και ο Αστέρας Τρίπολης φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ότι θα παραμείνουν με τη σειρά τους στην Νόβα. Όσον αφορά τον Άρη, ο Άρης στη στιγμή αυτή που μιλάμε στα τέλη Μαΐου είναι το μεγάλο ερωτηματικό σε ποια από τις δύο πλατφόρμες θα πάει τελικά. Λοιπόν, έτσι, να το πούμε αυτό. Έτσι, σε κάθε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έχουν συμβόλαια κλειστά. Η πεντάδα επίσης φαίνεται να διαφοροποιείται, καθώς η μία εκ των ομάδων υποβιβάστηκε, δηλαδή ο Απόλλωνας Μύρνης, και η άλλη τριάδα επίσης είχε μεγαλύτερο από ότι ενός έτους συμβόλαιο. Αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στον ΟΦΗ. Στο σημείο της ημέρας που θα πάμε? Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Λιθουανία. Πρώτος τελικός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από τη μία ο Γιώργος Δέδας στον πάγκο της Ρήτας, από την άλλη ο Καλαϊτζάκης στη σύνθεση της Λευκαπέλης. Θα πάμε με το -2,5 να κερδίσει η Ρήτας, που έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Μεγάλη απούσα από τους τελικούς της Άλγκυρης. Ελληνικό ενδιαφέρον και εκεί, να κερδίσει η Ρήτας με πάνω από 2 πόντους, το -2,5 που δίνει απόδοση το 1,83. Χτες πάντως οι Celtics με άμυνα για σεμινάριο, δέχομαι μόλις 80 πόντους, Γιώργο μου. Κερδίσαν με 93-80, κάναν το break, δεν βγάλαν το σημείο της ημέρας, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστούμε, κύριε Τσελεπίδη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Για αυτά από τον Πάρη Τσελεπίδη.